Μια κίνηση που μπορεί να σώσει εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές, έκανε ο Δήμος Ιωαννιτών και η Σχολική Επιτροπή, της οποίας προείσταται η Βούλα Τσίλη. Πρόκειται για τους 7 ποινιδωτές που παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια μιας έμνης τελετής στους διευθυντές σχολείων για την τοποθέτησή τους στα κλειστά γυμναστήρια που διαθέτουν. Ουσιαστικά, οι ποινιδωτές θα τοποθετηθούν ώστε, εάν παραστεί ανάγκη, να βρίσκονται και να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευμένους πολίτες. Αναγνωρίζοντας το πολύτιμο έργο του Περιφερειακού Τμήματος Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο Δήμαρχος Σώμας Μπέγκας και η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βούλα Τσίλη παρέδωσαν ένα αυτόματο εξωτερικό ποινιδωτή στον πρόεδρο του, Νίκο Γερασιμίδη. Παράλληλα, δόθηκαν και τα πιστοποιητικά εκπαίδευση στους καθηγητές, οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει το πρόγραμμα πρώτων βοηθειών από το Σώμα Εθελοντών Σαμαριτών και εκπαιδεύτηκαν στα θέματα όπως η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση κάρπα, οι πρώτες βοήθειες επίγουσες για τη ζωή καταστάσεις, η πρόληψη από παιδικούς και φηβικούς τραυματισμούς και η χρήση αυτόματων εξωτερικών ποινιδωτών σε σχολεία και δημόσιους χώρους. Υποστηριζόμενοι όμως αυτή τη διαδικασία από το γεγονός ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και κάποιες υποστηρικτικές διαδικασίες για να είναι πιο ασφαλής και πιο ποιοτική η χρήση αυτών των αθλητικών χώρων. Νομίζω πραγματικά αυτός ο σχεδιασμός είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον και όπως σας είπα, πιστεύω ότι είναι ο πρώτος κύκλος. Καταρχήν σίγουρα θα υπάρξει και επόμενος κύκλος όσον αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι αναβάθμισης αθλητικών χώρων των σχολείων. Προβλέπονται κονδύλια και στον προϋπολογισμό του Δήμου του 2018. Άρα λοιπόν θα υπάρξει ένα δεύτερο κύκλο και πιστεύω θα υπάρξει και συνέπεια δεύτερου κύκλου και άλλοι εκπαιδευτικοί θα θελήσουν να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες για να θωρακίσουν αυτή τη δραστηριότητα, να διασφαλίσουμε να προλαμβάνουμε το κακό σημείο τέτοια δραστηριότητα, την οποία ξέρουμε ότι το κακό είναι σπάνιο. Αλλά όταν έρθει καλά, να μην έρθει να το προλάβουμε. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, θέλω και εγώ από την μεριά μου να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που συμμετείχατε σε αυτή τη διαδικασία. Αναλυτικά ανέφερε ποιοι συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, η κυρία Τσίλη, να μην το επαναλάβω. Γενικότερα, ουσιαστικά να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της εκπαίδευσης, να ευχαριστήσω τον Ερυθρό Σταυρό, με τον οποίο, όπως είπε και η κυρία Τσίλη, συνεχώς έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και θα συνεχίσουμε να την έχουμε. Και πραγματικά χαίρομαι γιατί αυτός ο σχεδιασμός αποδίδει στα παιδιά μας, στους μαθητές μας, στη νέα γενιά, ασφαλής σε όλα τα επίπεδα αθλητικούς κόσμου. Προσπάθεια, γιατί έχουν ανάγκη τα σχολεία μας και οι υποδομές γενικά από βελτιώσεις. Βέβαια, από την κυρία Τσίλη, είμαστε σε μια πολύ στενή συνεργασία, βοηθάει όσο μπορεί, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να πούμε ότι και οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Ρήτη και του Ερυθρού Σταυρού. Η συνεργασία αυτή είναι συνεχής. Σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, οι πρωταγωνιστές είναι οι εθελοντές, οι Σαμαρίτες που βλέπετε μπροστά σας και όχι μόνο, που καθημερινά φροντίζουν να είναι κοντά στον άνθρωπο. Ήδη η συνεργασία μας με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την πρωτοβάθμια είναι συνεχής. Αρκεί να σας πω ότι τα αιτήματα των σχολικών μονάδων προς το Περιφερειακό Τμήμα για μαθήματα πρώτων βοηθειών είναι συνέχεια.
πηγαίνουν παντού, όπως και σήμερα η νοσηλευτική υπηρεσία σε κάποιο σχολείο της πόλης, και έτσι θα συνεχίσουμε. Η συνεργασία μας με τον κύριο Δήμαρχο είναι άριστη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε συνέχεια αλλαγή σε κάθε προσπάθεια και να επαναλάβουμε αυτή την αξιέπαινη προσπάθεια της κυρίας Σύνης της σχολικής επιτροπής.